Πήραν την πόλη, μωρέ. Πήραν την. Πήραν τη Θεσσαλονίκη. Πήραν και την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Πόθηκε 42 κλησιές και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς. Κάθε παπάς και ψάρτης. Θα πάμε στην Ανατολική Θράκη από τα Μάρμαρα. Να ανέβαιναν πολύ ψηλά. Ψηλά πάνε τα ουράνια. Να δυο την πόλη πως καίει. Τα κάστρα πως ρημάζουν. Που μια μεριά ειδήν φωτιά, που την άλλ χάρος την δέρνει. Τα μοναστήρια καίγουν την, και οι εκκλησίες χαλιούν. Πήραν μανάδες με παιδιά και πεθερές με τσνίφες. Πήραν μια χείρα παπαδιά, με δυο και τρεις νυφάδες. Και το γνωστό άσμα από τον πόντο, από την Τραπεζούντα. Ένα πουλί, καλό πουλί, έβγαινα από την πόλη. Ουδέ τα μπέλια πόνεψεν, ουδέ τα περιβόλια. Επήγαινε και με πόνεψεν, ασουηλή των κάστρων. Εσήξεν τέναν το φτερόν, στο αίμα μου τεμένο. Εσήξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτίν έχει γραμμένο. Ατό κανείς κι ανέβνωσεν, ούδο Μητροπολίτης. Ένα παιδί, καλό παιδί, έρχεται και αναγνώθη. Σίτε αναγνώθη, σίτε κλαιγεί. Σύτε κρούει την καρδία. Αλλή εμάς και βάει εμάς πάρθεν η Ρωμανία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλέπνε τα μοναστήρια. Και ο Γιάννης, ο Χρυσόστομον, λέει δεν τροκοκέτει. Μη κλαις, Αγιάννη μου, και δεν τροκοπισκάσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν. Η Ρωμανία κι αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Τέλος, ένα από τα περιοχή των Σερών, ένα χορευτικό τραγούδι. Νήσις πουλιάν πιτού νουμινά, πιτάτη στον αέρα. Χαβέρνα πάτη στο μωριά, χαβέρι στην Ελλάδα. Τούρκοι την πόλη πινήρανη, πήραν τη Θεσσαλονίκη. Πήραν και την Αγία Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα κι παπά, κάθε κυλί Κυριάκο. Πτώση της Κωνσταντινούπολης δημιούργησε πολλούς θρύλους που διαρρώθηκαν σε όλο το διάβα των αιώνων από την πτώση. Πολλοί από αυτούς τους θρύλους αναπτύχθηκαν με σκοπό την ελπίδα. Την ελπίδα ότι κάποτε αυτή η αποφράδα μέρα θα βρει τη δικαιοσύνη της. Ένα γραπτό μήνυμα από την Τραπεζούντα για την άρρωση της πόλης. Μόλις έφτασε εκεί, πήγε κατευθείαν στον Μητροπολίτη που λειτουργούσε ο Πατριάρχης και άφησε το χαρτί με το μήνυμα πάνω στην Άγια Τράπεζα. Κανείς δεν τολμούσε να πάει να διαβάσει το μήνυμα. Τότε πήγε ένα παλικάρι, δώσε μια σχήρα και διάβασε το άσχημο μαντάτο. Πάρθεν η πόλη, πάρθεν η Ρωμανία. Το εκκλησίασμα και ο Πατριάρχης άρχισαν το θρήνο, αλλά ο νέος τους απάντησε. Κι αν η πόλη έπεσε, κι αν πάρθαινε η Ρωμανία, πάλι με χρόνια δικαιώς, πάλι δικά μας τα. Οι περισσότεροι τοπικοί θρύλοι για την άρρωση της Κωνσταντινούπολης μοιάζουν όλοι σε ένα σημείο. Θέλω να δείξω ότι ο χρόνος σταμάτησε ακριβώς τη στιγμή της κατάληψης της πόλης. Έτσι και στην Ήπειρο υπάρχει μια αντίστοιχη λαϊκή δοξασία. Συγκεκριμένα ένα πουλί φέρνει την αναγγελία της πτώσης της πόλης σε μια ομάδα δοσκών που εκείνη τη στιγμή ποτίζουν τα κοπάδια τους σε ένα ποτάμι. Ο θρύλος λέει ότι στο άκουσμα της φοβερής είδησης τα νερά του ποταμού σταμάτησαν να κυλάνε. Αφού το ίδιο το φυσικό στοιχείο θεώρησε πως η πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν κάτι το ανήκουστο. Το ποτάμι θα συνεχίσει και πάλι να κυλάει μόλις απελευθερωθεί η πόλη. Είναι γνωστός ο μύθος με τα ψάρια του καλόγερου που γύρευε και δεν πίστευε ότι έπεσε η πόλη και ζήτησε να ζωντανέψουν και να πηδήξουν τα ψάρια του λιγάκι όπως και έγινε. Στο Δημότυχο, στα Κάστρα, υπάρχει ένας κεντρικός πύργος εκεί που λέγεται ο πύργος της Βασιλοπούλας. Αυτό το πύργο το γνωρίζω προσωπικά όταν περνούσε εκεί, πήγαινα συχνά και από εκεί αγνάντευα την Ανατολική Θράκη. Η παράδοση λέει πως κάποτε ο βασιλιάς διασκέδαζε κυνηγώντας και στη θέση του άφησε την κόρη του.
Όταν τον ειδοποίησαν ότι έρχονται οι Οθωμανοί Τούρκοι, είχε τόση εμπιστοσύνη στην ευθερότητα του κάστρου, ώστε είπε: «Αν σηκωθεί από τη χύτρα ο κόσμος ο κόκορας και λαδίσει, τότε μόνο θα πιστέψω ότι κυριεύεται η πόλη». Οι Τούρκοι όμως χρησιμοποίησαν δόλο και έριξαν το χρυσοκέντητο μαντήλι του βασιλιά στην κόρη. Αυτή μόλις το είδε, τους παρέδωσε το κλειδί του κάστρου και έγινε αιτία της άδωσης. Όταν κατάλαβε πως την ξεγέλασαν, δεν άντεξε την ντροπή και αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον πύργο. Από τότε ο πύργος εκείνος λέγεται ο πύργος της Βασιλοπούλας. Είναι στο Βυζαντινό κάστρο, στο Ιδινότυπο. Υπάρχει ένας άλλος φοβερός τρίλος με τους κρητικούς πολεμιστές. Έναν από τους πύργους των τυχών της πόλης τον υπεράσπιζαν τρία αδέρφια, τρεις άρχοντες από την Κρήτη που πολεμούσαν για την άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Μετά την πτώση της πόλης, τα τρία αδέρφια και οι άντρες τους συνέχιζαν να πολεμάνε και παρά τις λυσόδεις προσπάθειες οι Οθωμανοί δεν κατάφεραν να καταλάβουν εκείνο τον πύργο. Για το περιστατικό αυτό ενημερώθηκε ο Σουλτάνος και εντυπωσιάστηκε από την καρδιά τους. Αποφάσισε λοιπόν να τους επιστρέψει να φύγουν με ασφάλεια από τον πύργο και να πάρουν ένα καράβι με τους άντρες τους και να γυρίσουν στην Κρήτη. Πραγματικά η πρότασή του έγινε δεκτή με τη σκέψη ότι έπρεπε να μείνουν ζωντανοί για να πολεμήσουν, να ξαναπάρουν τη βασιλεύουσα από τους άντρες τους. Έτσι οι Κρητικοί επιβιβάστηκαν στο πλοίο και ξεκίνησαν για τον σύγχρονο. Αλλά το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στην Κρήτη. Ο θρύλος λέει ότι περιπλανιούνται ακόμα αιώνια στο πέλαγος μέχρι τη στιγμή εκείνη που θα ξεκινήσει η μάχη για να ξανακαταλάβουν την πόλη. Τότε το πλοίο των Κρητικών θα τους ξαναφέρει στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν και αυτοί μέρος στη μάχη και να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και το ελληνικό έθνος να ξανακερδίσει. Ο μεγαλύτερος μύθος, ο μεγαλύτερος θρύλος που στηρίστηκε με την άρρωση της Κωνσταντινούπολης είναι ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά. Όπως είπα και πριν, δεν βρέθηκε η σωρός του Κωνσταντίνου Παλαιοδότου. Κάποιοι γενίτσαροι βρήκαν ένα πτώμα ακέφαλο που είχε κάποια δείγματα στη στολή του αυτοκρατορικής διάστασης, αυτοκρατορικής φορεσιάς και τον παρουσιάσανε στον Μάνα. Αυτός όμως δεν πίστηκε. Ήτανε Τρίτη, λέει ο θρύλος, 29 Μαΐου 1453, ώρα 2:30 μετά μεσημβρίδες. Η πόλη σε άδω κι εγώ έτυζω. Δεν υπάρχει χριστιανός να κόψει το κεφάλι μου. Κανείς δεν δέχονται να το κάνει. Μα το ήθελε, μα δεν το ήθελε ο Θεός. Δεν ήθελε ο Θεός να αφήσει τον χριστιανό το γένος αιώνια δίχως βασιλιά και ελευθερία σε ελπίδα, γράφει ο Γρηγόρης Βυζαίνος. Και ο άγγελος άρπαξε τον βασιλιά και τον πήγε σε μια σπηλιά κάπου στην γη κοντά στη χρυσή πύλη. Και όταν ξανακούστηκε το εάλο η πόλη, τότε βροντύτερη ήρθε η απάντηση. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας φάνη. Εκεί κάτω μαρμάρος ο βασιλιάς και καρτερεί την ώρα που θα έρθει και πάλι ο άγγελος να το σηκώσει και να του δώσει το σπαθί του. Έτσι θα γίνει. Θα σηκωθεί ο βασιλιάς, θα μπει στην πόλη από τη χρυσή πύλη και θα διώξει τους Τούρκους μέχρι την κόκκινη μηλιά. Από το φόβο τους, λέει, οι Τούρκοι έκτισαν τη χρυσή πύλη και την ονομάσανε Καπαλούκαπου, που σημαίνει κλειστή πύλη. Σύμφωνα με το μύθο αυτό, ο βασιλιάς κοιμάται σε ένα κουβούκλιο της Αγίας Σοφίας. Μετά την παντελή κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Βασιλείας, θέλει ξυπνήσει την χρόνια την οικονομία για να ξαναβασιλέψει πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Ο μύθος αυτός έχει πολύ μεγάλο συμβολική σημασία.